και άλλο δεν πάει. Όλα μαζεύτηκα στη ψυχή μου κι απόψε ξεσπάει. Ό,τι έγινε και δεν έγινε δεν με αφορά. Όλα τέλειωσα. Θέλω μέσα μου να με καλά. Δεν θα μείνω. Τη ζωή μου στους άλλους να δίνω. Να πονάω δεν αξίζει. Η καρδιά μου σελίδα γυρίζει. Μου ανήκει η ζωή μου. Κι ό,τι αγάπησα με την ψυχή μου. Και για σένα και για μένα. Είναι λάθος να ζούμε στο ψέμα. Αεράκι δίχως ψυχρά φεγγαράκι μες στη νύχτα και στον ουρανό μου σ' αστεριά. Έλα δυνατά! Τώρα που είναι η αγάπη και τα γέννη μου όλα τα κόμματα. Μα δεν έχω πια το τέρι μου. Τώρα που είναι η αγάπη και τα γέννη μου όλα τα έχω. Μα δεν έχω πια το τέρι μου. Εμείς πάντως οι γυναίκες, ναι. Το είχαμε δει πολύ ρομαντικά όλο το γιατί? Θέμα εκεί μέσα. Συνόμασταν οι περισσότερες στη τηλεόραση και κλαίγαμε ή γελάγαμε ή φωνάζαμε ή βρίζαμε, ξέρεις τα διάφορα, νευριάζαμε γιατί φέρεται έτσι και γιατί έγινε αυτό, ξέρεις τώρα τα... Τα γνωστά. Τα γνωστά. Έτσι φέρομαι, σου λέμε λίγο... Είσαι λίγο σκληρό, είσαι λίγο αυστηρό, δεν ξέρω. Όχι απλά, άμα... Πώς το λένε, είναι λίγο αγύριστο στο κεφάλι, άμα πάρω μία κατεύθυνση μετά... Τελείωσε δε... μετά. Γιατί βρε Κώστα. Εντάξει, αλλάζει ο άνθρωπος, μην νομίζεις. Αλλάζει. Το βλέπω ότι αλλάζει ο άνθρωπος, έχεις αλλάξει λίγο. Έχω πάθει. Αλλάζεις εύκολα σελίδα στη ζωή σου. Όχι. Όχι. Όχι, πολύ δύσκολα. Αλλάζω σελίδα. Αλλά αν αλλάξεις, άλλαξες. Άλλαξε, ναι. Άλλαξε. Άλλαξε, έχω αλλάξει. Η καρδιά σου γενικά αλλάζει εύκολα σελίδα. Ίσχυε αυτό. Γυρίζει εύκολα σελίδα. Η καρδιά μου σελίδα γυρίζει. Δεν είμαι σκληρός, πραγματικά δεν είμαι σκληρός. Δεν είσαι σκληρός. Όχι, δεν είμαι. Είσαι ερωτευμένος, γι' αυτό δεν είσαι σκληρός. Όταν δεν είσαι ερωτευμένος. Γενικά δεν είμαι σκληρός. Λίγο. Απλά είμαι σκληρός σε κάποια πράγματα που πιστεύω. Και κάποια από αυτά κάποιοι άνθρωποι μπορούν να τα καταλάβουν, να τα κατανοήσουν, κάποιοι όχι. Ιδανική σχέση για σένα, ποια θεωρείς ότι είναι? Πώς να είναι μια σχέση, δεν υπάρχει, πούμε, που να είσαι εσύ, να είσαι καλά εσύ μέσα. Δεν υπάρχει. Αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το παλεύουμε και ξέρεις, προχωράμε δηλαδή. Για να λέγεται σχέση. Αλλιώς ναι. Πρέπει να λέγεται παραμύθι ή κάτι έτοιμο. Όχι, είναι και το παραμύθι όμως. Δεν υπάρχει παραμύθι και δεν καλά υπάρχει. Κάνει που δεν υπάρχει ουσιαστικά ναι. Το παραμύθι. Ναι. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Πρώτο όνομα. Αυτό δεν είναι καταξίωση. Ναι, είναι καταξίωση καταρχήν, είναι ευθύνη πάρα πολύ μεγάλη, την οποία ήθελα να πάρω πάνω μου. Είμαι στο Ρόδον ναι. Από Πέμπτη μέχρι Κυριακή, είμαστε τετραήμερα. Λοιπόν, περνάμε πάρα πολύ καλά, είμαστε μια καταρχήν πάρα πολύ καλή παρέα. Είμαι με τον Παναγιώτη τον Ραφαηλίδη, ναι. Την Τίνα τη Χρονά. Είμαστε ουσιαστικά ο κύριος σκελετός του σχήματος. Και πολλά άλλα παιδιά, τα οποία έχω επιλέξει μαζί ουσιαστικά με την εταιρεία και τους επιχειρηματίες. Με τον Κώστα μας γνώρισε ο Νίκος ο Καραγιάννης, ο παραγωγός του στη Heaven. Μου είπε ότι έχω ένα πάρα πολύ καλό τραγουδιστή και θέλω να του γράψεις κάτι και εσύ, επειδή ετοιμάζαν το δίσκο. Όταν μου είπε ότι είναι ο Κώστας ο Καραφώτης, εγώ τον είχα δει στο παιχνίδι. Μου άρεσε πολύ. Και έγραψα δύο τραγούδια από τα οποία πήρε το ένα. Συνέβα πλώνη μοναξιά και για τους δύο. Κατόπιν συνεργαστήκαμε στο κέντρο θάλασσα. Υπάρχει κάποιο περιστατικό που θυμάστε από το μαγαζί? Όταν βγαίνανε με τον Νίνο εγώ έπαιρνα την κιθάρα και έλεγα